Η διαρροή υδάτων στο κάστρο της Καλαμάτας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα την Δημοτική Αρχή, η οποία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο. Για το κάστρο και όσον αφορά τη διαρροή νερού στην ευρύτερη περιοχή, απάντησε ο Κώστας. Θα πω λοιπόν ότι με μετρήσεις που έχουν γίνει δεν βρίσκουμε χλώριο. Παρ' όλα αυτά, έχει δοθεί εντολή προς την Σύνδεσμο Ίδρυυση να συνεργαστεί με τη ΔΕΙΑΚ και εφόσον λάβουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις, τις λάβανε, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Τις επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο, θα ανέβουν μηχανήματα πάνω. Προσπαθήσαμε και χωρίς μηχανήματα να μπορέσουν να κουρέψουν, να μεταφέρουν ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Τώρα, σε σχέση με το κάστρο και τα ζητήματα στατικότητας των τοιχών του, αν και ως Δήμος δεν εμπλεκόμαστε και σε αυτό, εντούτοις αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλοι ότι ένα θέμα μας αφορά. Σε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα και σε αυτοψία που κάναμε εκεί, καθώς είχε έρθει κλιμάκιο από το αρμόδιο Υπουργείο, οι ειδικοί μηχανικοί απάντησαν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα στατικότητας, όμως προγραμματίζουν το επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται σε όλα τα δημοτικά κτίρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σχολεία, έχει ήδη τελειώσει ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. Σε όλα τα δημοτικά κτίρια έγινε πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, όχι μόνο στα σχολεία. Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν έχουν σταλεί με την βαθμονόμηση των ΟΑΣΠ και περιμένουμε να μας δεθεί η κατεύθυνση ώστε να γίνει ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος. Θα ξεκινήσει ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, θα έρθουν τα χρήματα και θα μπούμε μετά στο τριτοβάθμιο προσεισμικό, στο τριτοβάθμιο στις παρεμβάσεις για να μπορέσουμε όπου χρειάζεται να διορθώσουμε τα πράγματα όπου απαιτείται και ανάλογα με τα χρήματα που χρειάζεται. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί μάλιστα η φάση η πρώτη που αφορά τα σχολικά συγκροτήματα για την πυρασφάλεια. Ήρθαν τα χρήματα που αφορούσαν τις μελέτες. Υπολείπεται ένα ποσό που μπορούμε να πάρουμε για να κάνουμε παρεμβάσεις 250.000. Το κόστος όμως των παρεμβάσεων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Οπότε εμείς τώρα θα προχωρήσουμε εκεί να διεκδικήσουμε τα υπόλοιπα χρήματα. Θα προσεγγίσουμε μάλλον τα νηπιαγωγεία και θα στείλουμε έγγραφο ώστε να ζητάμε επιπλέον χρηματοδότηση για να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις.